Σύντομα ολοκληρώνονται οι διεργασίες καθαρισμού και επισκευής του θερινού κινηματογράφου που προβάλλει τις ταινίες της κινηματογραφικής λέσχης Αλεξανδρούπολης. Η ένταξη της σεζόν σημειώνεται την Κυριακή 23 Ιουλίου με προβολή ντοκιμαντέρ. Να σημειωθεί ότι από φέτος τον Φλίσβο έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η κινηματογραφική λέσχη και όχι μόνο Δευτέρα και Τρίτη. Ο κινηματογράφος θα είναι έτοιμος τις επόμενες μέρες, γιατί την Κυριακή έχουμε την έναρξη του θερινού προγράμματος με ένα ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψηλάκη, Μικρές Ιστορίες Ρωμά. Ο Σταύρος Ψηλάκης είναι ένας πολύ ευαίσθητος σκηνοθέτης, ασχολείται με το ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ και μετά θα έχουμε τους Μπαλκανατόλια. Είναι ένα συγκρότημα από την Κομοτηνή, Έλληνες και Τούρκοι μαζί, πολυπολιτισμικό, μελωδίες που πιάνουν από το δημοτικό τραγούδι μέχρι τα σαμάνικα, από τα τραγούδια της Μύρνης μέχρι τα λεβίτικα, με ροκ πινελιές μέσα και άλλες μουσικές. Και μετά θα αρχίσουμε κανονικά από τη Δευτέρα τις ταινίες μας. Το καλοκαίρι θα προβάλλονται 2 ταινίες κάθε εβδομάδα. Η κάθε ταινία θα προβάλλεται 3 ημέρες αντί για 2 από Δευτέρα έως Τετάρτη και η δεύτερη 4 φορές αντί για 5, δηλαδή από Πέμπτη έως Κυριακή. Όλες οι ταινίες έχουν επιλεγεί από την κινηματογραφική λέσχη Αλεξανδρούπολης. Ξεκινάμε με Φελίνη. Θα κάνουμε αυτή τη φορά την καρδιά των συμπολιτών μας που ήθελαν και λίγο αφιερώματα και λίγο κλασικούς. Βρήκαμε τις ταινίες ψηφιοποιημένες, οπότε θα παίξουμε Φελίνη, Χίτσκοκ, διήμερα στην αρχή. Εκτός βέβαια από τις 26 του μήνα, το δεύτερο διήμερο, που θα έχουμε την ευτυχή πάλι συγκυρία να συνεργαστούμε με τον ΟΚΑΝΑ, γιατί 26 του μήνα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών και εμείς θα προβάλλουμε μία ταινία, το Θαύμα. Είναι πάρα πολύ γλυκιά, ευαίσθητη ταινία για την αποδοχή και την αγάπη της οικογένειας. Και μετά θα συνεχίσουμε κανονικά με το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Λίγο κωμωδία, λίγο δράμα, όλα μαζί. Πιστεύω να διασκεδάσουν τον κόσμο και αυτό το καλοκαίρι.